ψηφοφόρους και ο Σακελαρίδης και η Δούρου. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2009, μετά τις εκλογές, είχε βγει ο κύριος Παπανδρέου και είχε πει ότι η εκλογή του κυρίου Σγουρού και του κυρίου Καμίνη συνιστούν επιβεβαίωση και επιβράβευση της πολιτικής μου. Τη συνέχεια την είδαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα την πατήσει για δεύτερη φορά να δώσει αυτή τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να βγάλει το συμπέρασμα ότι όλα στη χώρα πάνε μια χαρά. Ναι. Να δω λιγάκι, να ρωτήσω και τους δύο συναδέλφους μου λιγάκι τώρα για ένα άλλο θέμα πριν. Θέλουμε να δούμε και τον Πειραιά, γιατί νομίζω και εκεί πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο. Θα έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Το θέμα της αποχής. Ενώ περιμέναμε να δούμε νούμερα μεγάλα, σας θυμίζω ότι στις εκλογές της πρόσφατης του 12 η αποχή ήταν 48%. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Είχαμε καλή συμμετοχή, έτσι. Είχαμε αποχή κάτω από το 40%, 30%, όσο περίπου ήταν και το 9%, νομίζω, εκεί, σε αυτό το επίπεδο ήμασταν. Τι λες, Γιώργο? Εγώ θεωρώ ότι ναι, επειδή πολλοί προβάλλουν την μεγάλη αποχή ή το